Καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο του Σπάρτακου. Λασόν κόντρα στους κακιστές. 3-2 αμφότερες οι ομάδες με την υποσημείωση ότι οι κακιστές έχουν και έναν μηδενισμό να τους βαραίνει. Ξαναγίνει το τζαμπόλ. Βρίσκει πια τη Καραμπάς, δυστυχούν ξανά την πρώτη κατοχή. Τελικά είναι για την Λασόν. Φώτης Καραμπάς, Άρης Καραμπάς, Κρητικός, Κοντονάτσιος και Μανίκας. Και κατά της Αρκούδας που κατεβαίνει με εξάδα σήμερα. Λασόν που θέλει τη νίκη για να τελειώσουν λίγο την εικόνα της πρόκληση. Σκεφτείτε ακόμα και αν κερδίσουν, νομίζω ότι ο μηδενισμός θα συνεχίσει να τους βαραίνει. Θα έχουν βέβαια αρκετές περισσότερες πιθανότητες για είσοδο στην τετράδα και πρόκληση στα play-offs. Πρώτες βολές τώρα στο παιχνίδι. Για τον Άρη Καραμπά, ενώ υπάρχει κάποια διακοπή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Βέλο, Μεγαγιάννη, Χατζάκη, Αθανασίου και Σταυρόπουλο που είναι το μάτι στις κακιστές. Όλοι πήγαν στο γήπεδο σήμερα, νομίζω ότι πήραν τις εμφανίσεις του ανέμου. Είναι όμως οι καινούργιες εμφανίσεις των κακιστών. Φυσικά σε φρόλες και απόχρωση. Βέλο, στημένος για τρεις, σημαίνει το έκανε. Ασίστ από τον Αθανασίου. Πρώτο όντως παιδιάς καλάθι. 1-3. Καραμπάς. Σκριν. Τα δύο κοντονάτσιος. Άρης Καραμπάς. Δυο για τρεις. Θέλει να απαντήσει. Δεν τα καταφέρνει. Ματζάκης παίζει με Γκουρβέλο στα δεξιά. Καιρό αμυντικό transition της Λασόν. Σε επίθεση. Βέλος Θανασίου, πάρα πολύ ωραία στον Σταυρόπουλο, χάθη την μπάλα εδώ. Πολύ ωραίο διάβασμα τον Κώστα Θανασίου. Προγωνίζουμε το πάνελ από τον Κώστα στο σημερινό πρωτάθλημα. Έφτασε μια ανάσα από την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία φέτος. Μανίκας, πλάτη της άμυνας, είναι το Κοντονάτσιος. Ξανά Μανίκας. Στοχή, 75, Χατζάκη. Βουρβέλος. Αθόπουλος δεν βιάστηκε να εκτελέσει. Πάσα του Αθανασίου αυτή τη φορά δεν περνά, μάχη για την κατοχή με νικητή τον Φώτη Καραμπά. Πάσα, Κοντονάτσιος δεν προλαβαίνει. Έτσι κυλά το πρώτο δίλεπτο στο μάτς με το σκορ στο 1-5. Είναι το φαβορί της αναμέτρησης οι κακιστές και λόγω διαφοράς ποιότητας στα δύο ρόστερ και εξαιτίας του γεγονότος ότι όπως προείπα η Λασόν είχε μόλις μια λύση από τον πάγκο αυτή του Τσουμπαρόπουλου. Μεγαγιάννη συνδέεται από πλάγια θέση, 1-7 το σκορ. Οι κακιστές αντιθέτως 1-2-3-4 στον πάγκο τους. Δεν ξέρω όμως πέσει και ο Ιώνας και γίνουν 5. Φώτης Καραμπάς βάζει το πρώτο καλάθι για τη Λασόν. Βέλος στην baseline, τον έκοψε Καραμπάς, νόμιμα. Νάτσιος, Μανίκας. Σκαστικά σαν δύσκολη. Δεν ολοκληρώνει όμως το πλέον του Χατζάκης.
Κάτσιος πήραν πόντων. Γιάννη Κουρβέλος. Γιάννη. Θα το φάλω στο μάτι τώρα. Είναι από τον Νάτσιο, στην μπάλα πάει στον Άρη Καραμπά. Πρέπει να λύω στην προσπάθειά του Αθανασίου. Σταυρόπουλος σε πρώτη Καραμπά. Τον Νάτσιο στην άλλη πλευρά, πρέπει να πάει στον Ασμέναν. Είναι και δεύτερος παίκτης. Και χρειάζεται με φάουλ. Μάλλον ο Αθανασίου. Έτσι ήταν και οι διευθυντές. Όχι, τελικά ο Χατζάκης. Ζάκης θέλει να παίξει με τον Σταυρόπουλο, άλλη μια καλή άμυνα του Καραμπά. Δίσκε με τη στιγμού, Άρης Καραμπάς. Σπαθά τη γραμμή στην προσπάθεια του να επαναφέρει. Σε ατομική φάση δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Πάσε να διώκεται. Σε όλα που περνάμε ασφάλεια στο κέντρο. Τώρα κερδίζω φάουλ χαμηλά. Είναι κομμαδικό για τους ερυθρόλευκους κακιστές. Ένα φάουλ έχει Λασόν που βρίσκεται πίσω με 4. Νίκας, θα λίγο να μειώσει τον πόντο. Σταυρόπουλος, Ανασίου. Μια δεύτερο λεπτά ακόμα. Ματζάκης, Βέλος ο Μαργάριστος, αυτό είναι πέναλτι. Στόχο, στο 5-12, δεύτερο δικό του τρίποντο. Φυλάει και το πρώτο πεντάλεπτο του μάτς. Ο Νάτσιος για την απάντηση δεν το σκέφτηκε πολύ και δεν δικαιώνεται, είναι η αλήθεια. Ατζάκη, φαντάζομαι να ζώνεις. Κίνημα. Αν τα λέμε και όλα, κινείται χωρίς μπάλα. Ο Σταυρόπουλος σεμιναριακά. Ο Νάτσιος αυτή τη φορά θα ευστοχίσει, είναι ένα σημαντικό τρίποδο για τη Λασόν. Ανάσα, το 14. Ο είναι μόνο στο Μεγαγιάννη, ελεύθερο το δίποντο αλλά άστοχο. Περάτη για το Χατζάκι.
time out στο παιχνίδι. 4 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Λασόν 8 και επιστρέφει. 4 πάνω στα χέρια του Μανίκα. Κος στο ξεχνάει πάσα, κλείνει εύκολα Χατζάκη. 2-2. Χατζάκη, φάουλ του Καραμπά. Κάνει βολόν για τον Άρη. Ενώ φαντάζομαι ότι θα ακούγονται και στο YouTube τα τραγούδια που παίζουν εδώ. Γειτονιά του Σπάρτακου, την γειτονιά του Ζεφυρίου. Κοσμοπολίτη γειτονιά, δεν είναι και άλλο. Άρης Καραμπάς, κριτικός. Το δεύτερο λεπτά ακόμα. Όχι, θέλει να τρυπήσει την άμυνα. Πάλι χαμηλά. Τέταρτο για τους παίκτες. Ενώ υπάρχουν νέα πρόσωπα. Είναι ο Βιθούλκας με το 21. Ο Γαϊτάνης με το 22. Όπως και ο Μπίλης, ο Γκουργάζας, αντί του Άρη Χατζάκη. Πρώτος εκ των δύο κομισάριων που κάνει την εμφάνιση του στο μάτς. Δεν ξέρω αν λογίζεται ως πιο βασικό γρανάζι. Στο top 10, ο Γρηγόρης. 10-15 με τη Λασόν να διατηρεί την απόσταση από τους παίκτες σε λογικά πλαίσια, κυρίως από τις βολές. Κουρβέλος, άλλο ένα τρίποντο, άστοχο αυτή τη φορά. Καραμπάκι κατεβάζει γρήγορα. Και ανενόχλητος θα πάει μέχρι το δεξί lay-up. Κανείς δεν βρέθηκε εδώ να του κάνει έστω ένα φάουλ. 12-15. Λασόν είναι μια ομάδα που της ταιριάζει απόλυτα ο ρόλος του outsider. Κάνουμε τώρα τη φάση, Κοντονάσιος θα το βάλει. Στον πόντο το μάτς, 14-15, time out τους καγιστές. Σας πω αυτό που ήθελα σε λιγάκι λοιπόν. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, στάρτα 2 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Οι παίκτες ξεκίνησαν σαφώς καλύτερα το μάτς. Φλέρταρα με το δεξί πρωτοβάρισμα, η Λασόν όμως είχε αντίδραση. Μάτσε το πόντο επομένως. Γκαζάς, Σταυρόπουλος. Μπάλα φτάνει με κάποιο τρόπο. Βέλο, βαθμίζει φλότερ. Μπάς χορεύει, αποφεύγει έναν. Θέλει να ξαναγυρίσει με reverse. Ασίστ από τον Μανίκα, καλάθι από τον αρχηγό της Αρκούδας που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Η Λασόν περνάει μπροστά, 16-15. Έλεγα νωρίτερα λοιπόν ότι η Λασόν είναι μια ομάδα που της ταιριάζει απόλυτα ο ρόλος του outsider και μάλιστα έχει και εξαιρετική παράδοση με εμένα στην κάμερα. Όσο εγώ ξέρω τα δικά μου, ο Σταυρόπουλος στη στοχή από μέσα απόσταση σε ένα σούτ που πρόκειται για πρωινό. 16-17. Μανίκας,
Δεύτερο για τρεις, αλλά άκουθος. Βέλος. Το και παίρνει ο Σταυρόπουλος. Μας και για τρεις και θα στοχίσει. Ασίστ από τον Τουρβέλο. Ο Σταυρόπουλος άμα βρει το χέρι του. Μπορεί να το κάνει όλο το βράδυ αυτό. Είκοσι. Πας, καλή σκέψη, διαβάζει όμως ωραία τη φάση για να κάνεις. Σας, 18 δευτερόλεπτα, ο Φούρικας πάει κοντά, το βάζει ο χώρος. Καραμπάς, ωραία πάσα κοντονάτσιος όλο τον δρόμο. 18, 20 και 5 δεύτερα, Σιρβέλο, κυρίζει το ρολόι. Τα 10 Καλαδέντρης στο κεφάλι, φινάλε πρώτης περίοδου, 18-20 το βάρισμα για τους κακιστές. Δεύτερο δεκαλεπτό στο Ζεφύρι. Δίδυμο των κομισάριων, των Γαϊτάνη, των Βιθούρκα και των Αθανασίου στους κακιστές. Για τον Άρη Καραμπά στην άλλη πλευρά, που σημαίνει ότι στο βαρκέ πέρασε για πρώτη φορά ο Τσουμπαρόπουλος και παραμένει Μανίκας κριτικός, Κοντονάτσιος και Φώτης Καραμπάς. Ρέκελος του Μανίκα. 20 όλα. Βγαζάς. Παρόπουλος. Εντονάτσιος. 23-20. Εδώ μόλις έκανα την εμφάνισή του και το τεχνικό δίδυμο τρίτονα. Πάμε στον Παρόπουλο. Ο Μιχάλης Μιχελάκος. Είναι από λίγες ημέρες. Γύρισαν πανάξια την άνοδο τους στη μεγάλη κατηγορία. Αναφέρθηκα και προηγουμένως σε μεγάλη κατηγορία, εννοούσα την Elite League του μπασκετάκι. Τώρα εννοώ την Basket League, την πρώτη κατηγορία της χώρας. Ο Τσ Καραμπάς τους πέρασε όλους, αλλά το τελείωμα είναι κακό. Μάλιστα θυμολογείται ότι το τεχνικό δίδυμο του Τρίτονα οφείλεται και για τον μηδενισμό. Έχουμε δύο κακιστές και δεν θα πάει ο Βιθούλκας να πάει στη γραμμή. Thank you.
Χατζάκης, ο Ραβιτσούλικας για τον Γαϊτάνη. Μπαλά πέρασε από όλους. Θανασίου. Καστή πάσα, Κλέβιο Καραμπάς. Δύο ξανά για Φλασόν, από τον Νάτσιος. Για τον Καραμπά, φάουλ του Χατζάκη. Δύο φολές. Στον κότσι Μιζελάκο, είμαι έτοιμος coach, είμαι έτοιμος για Α1. Κουφέλος λοιπόν. Νάκης το ξαναδίνει. Ασίου, Γαϊτάνης, Βέζι Λασόν. Follow. Κάτι τέτοιο. 26 όλα. Καλά κρατεί το τέρμπι. Καραμπάς ο Μαρκάριστος. Αλλά δεν βγαίνει. Καλή συγκέντρα του Χατζάκη τώρα. Χατζάκη, Βέλλον Θανασίου, καλή προσποίηση. Γκολ φάουλ. Αποτυχηματικός εφημβιασμός τώρα για τους ερυθρόλευκους. Συμμαχτούν το προβάδισμα. Επιτροπή για τη συμπληρωματική βολή του Θανασίου. Θανασίου, Μπουρβέλος, Χατζάκης, Αντωνάκης και Σταυρόπουλος, οι παιδιά κακιστές. Αδέρφια Καραμπά, ο Μανίκας, ο Τσουμπαρόπουλος και ο Αντωνάκης. 6-29 το σκόρ, ένα εξάλλεπτο και κάτι λιγότερο. Ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Τσουπαρόπουλος, Μανίκας, Καραμπάς, ξανά Τσουπαρόπουλος, καμένη προσπάθεια. Βέλος, θα οπλήσει από τα 6.75. Τον αρχηγό των υπερούχων. Μανίκας. Πάσα τις βολές, μάνα Σενέα. Τζάκης, Κουρβέλος. Παίρνει τον Αθανασίου. Κάζει όμως, γιατί Σταυρόπουλος το βάζει. Φορτώ 31. Παρόπουλος. Καραμπάς του Ιξάι, ψάχνει τον Κοντονάτσιο. Πέντε δεύτερα ακόμα, Μανίκας. Ο στόχος για τρεις, ο Καραμπάς επιμένει, περνά εκπληκτικά ανάμεσα από δύο. Και βάζει το καλάθι. 30-31. Καραμπάς είναι από τους παίκτες που έχουν μεγαλύτερη επίδραση σε ομάδα. Σε όλο το μπασκετάκι, κατά τη γνώμη μου, πάντα. Είναι φοβερό πως ανεβάζει επίπεδο όλους τους υπόλοιπους. Ο Νίκας από την πάσα του Κοντονάτσιου, η προσποίηση απέναντι στον Σταυρόπουλο που παίζει καλή άμυνα τώρα. 3,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάβαση του Βέλος. Βέλος με αλλαγή κατεύθυνση, φλότερα στο πρόβλημα. Στη γραμμή για δύο βολές. Το είναι το τρίτο ομαδικό της Λασόν. Ένα. Είναι οι καθιστές.
34-32. Του Παρόπουλος για 3. Το Πλατσόνι και συμφαρίζει το μάτς για σύστα τον Τζέισον. Γιάννης Κυρβέλος. Ζάκης στην αδειάνη πλευρά, Σταυρόπουλος. Καφίου. Πέφτει στο close-out, πέρασε, αστόχησε. Πάντου Μανίκα, πιέζει ο Θαναφίου και κλέβει την μπάλα και τη βάζει και στο καλάθι, τρομερό. Μίκας πάρει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Τα πέντε όλα και ευκαιρία για προβάδισμα. Αυτές του Χατζάκη στο Μάτσο Βιθούκας. Υπάρχει χρόνος ακόμη. Νάσιος. 3-2, Καραμπάς. Καταφέρει να πάρει κάτι από την πάση, όπου σταματά ο Σταυρόπουλος. Τέλος από τα αριστερά, περνά στο χ, επιμένει.
και σκοράρει να τύψει μπάλα Παναγιώτης Σταυρόπουλος. Μια επίδεση για κάθε ομάδα ακόμη. Νίκας Τσουπαρόπουλος. Γιάννης για δύο. Τούρκας κερδίζει φάουλ. Έχει βήματα. Ένα ακόμα δύο εργασόν. Αντιμή του Μανίκα. Βλέπει ο Μεγαγιάννης πίσω από το κέντρο. Τέλος το πρώτο μήχρονο. 36-40. Κακιστές προέβλεται με 4. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στον Σπάρτακο. Πρώτη επίθεση για τη Λασόν. Καραπάς. Πάσα κερδικός για δύο άστοχος. Αυρόπουλος το rebound. Κουρβέλος. Τα φρένο. Ζάκης. Χτύπησε την άμυνα, πέρασε, χτύπησε. Τα Τζάκης Αντωνάκης. Ο Σταυρόπουλος, οι πέντες κακιστές, Μαδέντια, Καραφά, ο Μανίκας, ο Τσουπαρόπουλος και ο κριτικός του Μετά της Λασών, κριτικός για τρεις όχι. Το γράφω σε το ρημάνο, Γρηγόρης. Σταυρόπουλο, Μανίκας, όχι στη λήξη, πάνε. Βέλος, πολύ χαμηλά. Για να υψώσει ο Καραμπάς και να στοχίσει σε δύο χρόνια του Τσουπαρόπουλος. Για κάθε ομάδα στο πρώτο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Είναι ο πρώτος πόντος της Αρκούδας στην τρίτη περίοδο. Μονάκης. Μασίου βάζει την μπάλα στο παρκέ, θα πάει μέχρι. Μαρκάρι στο στόχι από το σούτ, αλλά δεν το βάζει ούτε τώρα. Βέλος. Δίνει το σούτ ο κριτικός. Το πληρώνει. Ο
Παπαδημοσίου ήπταται για το νέο 14 δευτερόλεπτο των Σκακιστών. Σταυρόπουλος, άλλη μια σπουδαία ασίστ του Αθανασίου. Θα ήταν υπερβολή να πούμε τον Ιφκαρή Μάγκα. Σταυρόπουλο απόψε 38-46. Να γίνει την ψήφια. Για να μην αφήσουμε σε αυτή τη φάση. Βέλος. Παίρνει πάσα, κόβει σε αυτό περιχείο Καραμπάς. Αντωνάτσι θα δει του Μανίκα. Κουρβέλος. Ανδρόπουλος για 3. Μένει ο Κουρβέλος 38-48. Νάτσιος. Παρόπουλος. Στοίχησε στο τρίποντο. Ατζάκης. Πάει. Με coast to coast. Αλλά τελειώνει. Μας προλαβαίνει. 15 δεύτερα ακόμα για πλασόν. Πρώτα σε ένα time out. Ένα εξάλεπτο ακόμα στην περίοδο. Κριτικός, καλή προσποίηση. Λοτερά στο πόλ. Θα την γραμμή ο Καραμπάς. Οι κακιστές έχουν πλέον ένα καλό προβάδισμα 10 πόντων. Ατζάκης. Ξεφεύγει το μάτι. Και τον Άτσιος. Πώς για τον Άρη Καραμπά. Δύο παίκτες πάνω του. Και πάλι στο ελθόνα της. Κουρβέλος. Τζάκης. Σταυρόπουλο και με τον μεγαλύτερο τρόπο. Καραμπάς. Το βάζει δύσκολο καλάθι. Πάσα για τη Λασόν. 40-50. Σούγκας. Αντζάκης. Αντζάκης. Αλλά έχει περάσει από όλους. Αντάνεστε στο Αθανασίου. Του Γκουρβέλου
Βαρσελόνα, βασικά ο Καραμπάς είναι πολύ εμπειρός. Τον Γαϊτάνη το δεύτερο ομαδικό του Ουσπεκιστών, 3 είχε ο Κούδα. Άρης Καραμπάς, δεν σημαίνει καλά. Βέλος Σταυρόπουλος μέσα. Προχωρείς τα βλέπω μάλιστα. 57 Ανίκας Καραμπάς Κοντονάτσιος Κόστορα με δαμπιτή. Ωραία κινεί το φως Καραμπάς. Τον σταματάμε στο Σταυρόπουλος. Ψηλότερο σπερέχει εκεί. Χατζάκης δεν θα λάθει στον ιστογύπεδο. Διαφορά θα ξεφύγει για τα καλά. Θα φτάσει στους 19. Έχουν δυσκολέψει πολύ για τους υπεδούχους. Γονάσιος με επίθεση για τουλάχιστον χωρίς να βρει κάποια λύση. Είναι η φουργαζιά στην πετάδα των Έλληνων Λεσκών. Φίλκας πάνω του, φτάνει, σώσει. Πάνω κριτικός. Καραπάς. Φαουλ του Σταυρόπουλου. Στην Κουρυβέλου επιστρέφει ο Μεγαγιάννης. Ένα δίλεπτο πριν το τέλος της περίοδου. Ανάσης για τον στάρ των Σκεπιστών. Νίκας. Ο Νάτσιος 8-4 ακόμα. Κριτικός, πρέπει να πει. Δεν μπαίνει, θα πάει ο ίδιος το rebound. Κριτικός, ναι, για δύο. Σε κόλλησε για 40 από τους λαζόν μετά από ώρα. 100 δεύτερα ακόμα, σε αυτό το δεκάλεπτο. Γαγιάννη Σταυρόπουλος στο μισμάτσο, ωραία, για την Ιστούλτα. Αυτός τον Γαϊτάνη, αλλά... Θα μιλάει στην προσπάθεια, θα το συζητήσουμε με τον ρεφερί. Ο Λονάτσιος οπλίζει για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Αγιάννης Λούκας Σας Μεγαγιάννης και Σταυρόπουλος τώρα. Καλή προσποίηση. Δεύτερα ακόμα Μεγαγιάννης με μεγάλη καμπή. Από τον Βασίλη Φουργαζά, ο οποίος μας λέει έτσι που σας είπα. Ο δημιουργός ο Σκακιστό. Γονάτσιος Κόσμα Νίκας
έχει τον αμυντικό. Περάσει στο κέντρο. Γιάννης. Τσούκας. Καζάς θα επιτεθεί στο close out. Πολύ ωραία για τον Σταυρόπουλο. Τα δευτερόλεπτα, υπέροχη σπινιμούρ του Καραμπά, ο οποίος χορεύει και σκοράρει. 44-62, Γαϊτάνη στη λήξη. Α! Λίγο. 44-62, σκορ τρίτης περιόδου. Πάνταγο. Ένα δεκάλεπτο ακόμα στο κλειστό του Σπάρταγου. Χατζάκη για 2 επαναφέρει τη διαφορά στους 20. Πολύ πολύ δύσκολα θα μετραπεί η κατάσταση που βλέπουμε στην επόμενη πίνακα. Για σύμπα παλέψει παντός, αυτό είναι δεδομένο. Ειδικός, μεγάλο rebound. Κλείστηκε όμως και έκανε λάθος. Κουλικάς. Καραγιάννης προσποιείται. Ξέρει τι πάσα, Γκουρβέλος για 3 μέσα. Θα μπει. Αμίκας για τον Άρη Καραμπά. Τώρα Φώτης. Αμίκας. Κος 5 δευτερόλεπτα για 2 ο Τζέισον. Αναγνωστικό σουτ μακριά από τον καλό του εαυτό σήμερα. Ατζάκης αλλάζει κατευθύνσεις. Και την εσφόρα βρε στο καλάθι. Δικαίωμα για βολές. Και σκοράρει με τα αριστερό. 47-64. Καγιάννη. Κατζάκης. Κάνει τρίποντο, αλλά δεν βρίσκει καν στο Στεφανί. Νίκας. Πας. Παρόπουλος. 3 είναι καλό, αλλά δεν μπαίνει.
Rebound αμυντικό. Ο Χατζάκη, ο οποίος πετάει και την μπάλα πάνω στον Καραμπά. Αλλά η μπάλα είναι για τη Λασόν. Λουκά. Αμυντικός, ο Παρόπουλος. Φαουλ και βολές. Χατζάκης το αριστερό λέει. Σαράντα εννέα, εβδομήντα ένα.
θέλει να φτάσουν τις 4 νίκες στον 5ο όμιλο του καλοκαιρινού development. Βήματα από τον εκκλητικό. Δύο τα μπλόκια μέσα. 49-53 από τον Πέτσο MVP θα αναμετρηθεί στο σημείο του Αυρόπτου. Τον Άκη με τον Χατζάκη. Βέλος. Αρχή αυτή τη φορά. Χαλάρες πλέον οι άμενες των δύο ομάδων. Τα να απομένουν για την λίξη του αγώνα. Δεν στις δύο, σπάνιο αυτό. Ζάκης. Χάρης Χατζάκης, 95. Αρόπης. Πάλι χαμηλά. Επιτέλους για τον Jason. 2.80 αυτές στιγμές της αναμέτρησης. Χατζάκης. Αϊτάνης για Χρυσόκη. Πάτε πάντα στην τέξη του να Θανασίου από πίσω. Κοίτα στην άλλη πλευρά, αριστερό, λέει up, όχι, χάνει. Yeah.
Ρόντο. Μαρόπουλος. Και αυτός τέλος το παιχνίδι. Δεν θα γίνει στην επίθεση. Οι σκακιστές. Το 4-2 ερυθρόλεπτοι. 3-3 υποχωρεί Λασόν. 54-80 τελικό σκορ από τον Σπάρνακο. Καλό βράδυ σε όλους.